Λοιπόν, βρισκόμαστε πια προς το τέλος του 2021 και όπως κάθε χρονιά θα προχωρήσω, όπως και άλλοι metalheads youtubers, να κάνω τη δική μου παρουσίαση επάνω στους 30 τουλάχιστον αγαπημένους καλύτερους δίσκους κατά τη δική μου γνώμη της χρονιάς. Βέβαια θα αναφερθώ και σε κάποια άλλα albums, γενικά και αόριστα, γιατί πραγματικά θα μπορούσα να το πάω πιο, ακόμα περισσότερο και να φτάσω στο νούμερο 50, αλλά όπως ξέρετε δεν υπάρχει τέλος σε αυτό. Γι' αυτό θα αναφερθώ επιγραμματικά σε κάποιες δουλειές και μάλιστα σε κάποια albums τα οποία θα τα ήθελα να τα έχω, να σας τα παρουσιάσω σαν φυσικό προϊόν, αλλά ακόμα δεν μου έχουν έρθει. Να πω πρώτα απ' όλα ότι το 2021 ήταν επίσης μια πολύ καλή χρονιά με πολύ καλές κυκλοφορίες επάνω στο metal όλων των ειδών. Ίσως λίγο λιγότερο σε σχέση με το 2020. Το 2020 είχαμε μια τεράστια πληθώρα κυκλοφοριών με πάρα πολύ καλά albums, πράγμα το οποίο συνέβηκε και μέσα στο 2021. Ίσως όχι τόσο ισχυρό όσο το 2020, αλλά μπορώ να πω ότι ίσως το 2021 ξεκίνησε με κάποια, τουλάχιστον κατά τη δική μου γνώμη, με κάποια albums λιγότερο, ας πούμε, θα πω, ξεκίνησε λίγο πιο με πιο χαμηλούς τόνους και προς το τέλος της χρονιάς είχαμε μια πληθώρα επίσης πολύ καλών κυκλοφοριών. Σε σχέση με τις άλλες χρονιές, εδώ θα βρείτε ότι έχω πολύ λιγότερα thrash metal albums αυτή την χρονιά, αλλά έχω πολύ περισσότερα black metal albums. Και αυτό αφορά όσον αφορά, και αυτό ίσως έχει σχέση με τον τελευταίο καιρό ακούω περισσότερο black metal. Πάμε λοιπόν. Πρωτού όμως ξεκινήσω να πω ότι σε αυτό που λέγεται recommended awards, δηλαδή σαν κάποιες ιδιαίτερες δουλειές τις οποίες δεν θα τις αναφέρω μέσα στα albums, πρώτα απ' όλα μια καταπληκτική δουλειά που βγήκε προς το τέλος της χρονιάς και περιμένω το album, δεν μου έχει έρθει ακόμα, η Storm Keep. Η Storm Keep πρόκειται για Αμερικάνους black μεταλλάδες, black metal από Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, βασικά πιο συγκεκριμένα majestic black metal, άλλοι θα το πούνε μελωδικό black metal, με κάποια ατμοσφαιρικά στοιχεία, με Tolkien θεματολογία, αν μην τι άλλο, οι οποίοι μάλιστα μέλη τους είναι μέλη των Blood Incantation, των Death Stars Blood Incantation. Οι Storm Keep λοιπόν βγάζουν μια αλμπουμάρα και νομίζω ότι είναι το πρώτο του studio album, γιατί είχαν κυκλοφορήσει ένα mini album πιο πριν, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο ακούει στο όνομα Tales of Other Time, το πρότεινα μάλιστα σε πολλούς, και στην Ελλάδα όπως και άλλοι metalheads αναφέρονται ότι είναι μια από τις καλύτερες black metal κυκλοφορίες αυτής της χρονιάς, και όντως είναι. Να αναφερθώ επίσης στους αγαπημένους Βρετανούς Carcass, οι οποίοι κυκλοφόρησαν καινούριο άλμπουμ αυτή τη χρονιά, Torn Arteries, το οποίο μάλιστα άλμπουμ και αυτό το περιμένω και το οποίο μοιάζει αρκετά με τις δουλειές, τις αγαπημένες δουλειές των Carcass για μένα, που είναι αμήν τι άλλο το Heartwork και αμήν τι άλλο το Swan Song, που το θεωρώ ως και το καλύτερο Carcass άλμπουμ κατά τη γνώμη μου. Από εδώ να αναφερθώ επίσης στους αγαπημένους Αμερικάνους Doomsters, Epic Doomsters, Chemis, οι οποίοι κυκλοφορούν μέσα στη χρονιά επίσης το τέταρτο τους, αν δεν κάνω λάθος, studio album, τέταρτο, ναι νομίζω τέταρτο, με το όνομα Deceiver. Επίσης θα αναφερθώ επίσης σε δύο άλλα πολύ καλά albums αυτή τη χρονιά, στους Ρώσους Mystic Storm. Η Mystic Storm πρόκειται για ένα ρωσικό thrash speed metal συγκρότημα με γυναικεία φωνητικά που μοιάζουν πάρα πολύ με τους Tendente, τους Αμερικάνους Tendente, και αυτή τη χρονιά κυκλοφόρησε νομίζω το πρώτο του studio album στα ρωσικά, πρόκειται για ρωσικό συγκρότημα, ρωσόφωνο επίσης, From the Ancient Chaos. Πολύ πολύ καλό album. Να αναφερθώ επίσης και σε ένα πολύ καλό epic metal album που βγήκε μέσα στη χρονιά,
Και πέρασε στα ζήτητα δυστυχώς κατά δική μου γνώμη, οι Αμερικάνοι Blazon Wright. Οι Blazon Wright παίζουν επικό metal και κυκλοφορούν νομίζω το τεμπούτο τους άλμπουμ Endless Halls of Golden Totem. Και αυτά τα άλμπουμς πρόκειται να έρθουν στην συνέχεια της χρονιάς και θα τα παρουσιάσω ίσως σε επόμενα βίντεο μέσα στο 2022 όταν θα μου έρθουν. Εδώ πέρα και μια μικρή αναφορά σε κάποια άλλα άλμπουμς, πολύ καλά κατά τη δική μου γνώμη, αλλά δεν μπαίνουν μέσα στην μεγάλη, στην μεγάλη λίστα των 30 καλύτερων άλμπουμς. Να αναφερθώ εδώ πέρα πρώτα απ' όλα στους Trivium. Οι Trivium αυτή τη χρονιά έχουν πάρει πραγματικά τα πάνω τους, στα τελευταία τους 3 άλμπουμς είναι καταπληκτικά, και ενώ μας είχαν βγάλει ένα πολύ καλό άλμπουμ την προηγούμενη χρονιά, το 2020, τώρα ξαναγυρίζουν το 2021 με αυτό το πολύ καλό άλμπουμ που ακούει στο όνομα In the Court of the Dragon, που δεν είναι μόνο metalcore, ακουμπάει αρκετά και το thrash metal και το heavy metal και το groove metal, πάρα πολύ καλό, με ένα πολύ πολύ καλό επίσης εξώφυλλο το συγκεκριμένο άλμπουμ. Ιδιαίτερα το τραγούδι, πώς λέγεται, Fall Into Your Hands, το θεωρώ ίσως μια από τις καλύτερα τραγούδια του 2021. Να αναφερθώ επίσης εδώ πέρα και στους Ιταλούς. Symphonic Power Metallers, Rhapsody of Fire, του Στραπολίπια, αμήν τι άλλο, οι οποίοι κυκλοφορούσαν επίσης ένα πολύ καλό άλμπουμ, Glory for Salvation, και κρίμα που πολλοί κόσμος δεν τους παρακολουθεί πια σήμερα, αλλά μιλάμε για άλμπουμ το οποίο, όπως και το προηγούμενο, το The Eight Mountain, πραγματικά, παρόλο που σήμερα δεν είναι ο Τουρίλι, παρόλο που δεν είναι ο Λαϊονές τα φωνητικά, παρόλα αυτά μιλάμε για ένα πάρα πάρα πολύ καλό δίσκο, παλιού στυλ Rhapsody, εποχής, για παράδειγμα, του τρίτου τους άλμπουμ πάνω κάτω. Στη συνέχεια, μιλάω τώρα για άλμπουμς τα οποία μου άρεσαν αυτή τη χρονιά, αλλά δεν μπαίνουν μέσα στα 30 άλμπουμς. Η Accept ήταν μια από τις πρώτες κυκλοφορίες του 2021. Οι Γερμανοί Heavy Metallers Accept, οι οποίοι κυκλοφορούν επίσης μια πολύ καλή αλμπουμάρα, To Mean To Die, λέγεται το άλμπουμ, πάρα πολύ καλό, Straight To Your Face, heavy, γερμανικό metal, όπως μας έχουν συνηθίσει σε όλες τις τελευταίες τους κυκλοφορίες. Να συνεχίσω εδώ πέρα με μια πολύ καλή thrash metal αλμπουμάρα, thrash metal με λίγο πιο μοντέρνο ήχο, να το πω έτσι, οι Enforced, οι οποίοι κυκλοφορούν το συγκεκριμένο άλμπουμ, το δεύτερο τους είναι, αν δεν κάνω λάθος, Kill Greed, επίσης πάρα πολύ καλό thrash metal άλμπουμ. Να συνεχίσω εδώ πέρα με τους Mastodon, όπως θέλετε πείτε τους, okay, οι οποίοι κυκλοφόρησαν ένα διπλό άλμπουμ αυτή τη χρονιά, Host and Green, επίσης ένα άλμπουμ το οποίο έχει δεχτεί πάρα πολύ καλές κριτικές, αν και κάποιοι το θάβουν, αρκετά progressive, το προτιμώ πολύ περισσότερο από το προηγούμενο τους άλμπουμ, από το Emperor of the Sand, μοιάζει πολύ στο progressive steel που είχαν παίξει πριν λίγα χρόνια, αν και νομίζω ότι επειδή είναι διπλό το άλμπουμ θέλει πολλά ακούσματα για να γίνει κατανοητό και για να εμπεδωθεί. Ίσως επειδή είναι διπλό το άλμπουμ κάπου χάνει. Αυτή είναι η δική μου γνώμη, αλλά δεν είναι ένα κακό άλμπουμ. Crack in the Sky, πλησιάζει το Crack in the Sky, χωρίς όμως φυσικά να του μοιάζει 100%. Τώρα δύο κυκλοφορίες επίσης προτού συνεχίσω, οι οποίες λίγο μπορώ να πω ότι με ξένησαν. Πρώτα απ' όλα η αγαπημένη μου Exodus, οι Bay Area Thrashers Exodus, οι οποίοι κυκλοφόρησαν μετά από τόσα χρόνια καινούριο άλμπουμ, θα μου πείτε ο Holt πια δεν έχει του Slayer να ασχοληθεί, το Persona Non Grata, και αυτό βγήκε προς το τέλος του 2021.
Δεν ξέρω για ποιο λόγο, κάπου εδώ πέρα το άλμπουμ αυτό, κάπου δεν μου έκατσε, ίσως θέλει περισσότερα ακούσματα. Και ένα άλλο επίσης άλμπουμ το οποίο δεν ξέρω για ποιο λόγο εμένα δεν με τράβηξε ιδιαίτερα, η Γάλλη Κοτζίρα, με το καινούριο τους άλμπουμ Fortitude, στο οποίο μάλιστα πήγαν να πάρουν και λίγα groove στοιχεία στον ήχο τους και λίγα στοιχεία από Sepultura εποχής The Roots κτλ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το συγκεκριμένο αυτό άλμπουμ, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είμαι καν μεγάλος οπαδός βέβαια των Godzilla, να πω την αλήθεια, αλλά στην προκειμένη περίπτωση είναι ένα από τα άλμπουμ που με τράβηξαν ιδιαίτερα αυτή τη χρονιά. Και ακόμα μια αναφορά, κάποιες αναφορές, όχι μόνο μια αναφορά, σε ακόμα δύο άλμπουμς. Για μένα το καλύτερο άλμπουμ που βγήκε μέσα από την Ισραηλινή metal σκηνή για το 2021, ένα συγκρότημα το οποίο δεν είναι πολύ γνωστό, ίσως είναι πολύ γνωστό μέσα στο Ισραήλ σήμερα, αλλά όχι τόσο εκτός των ορίων του Ισραήλ, οι Progressive Progsters με κάποια death metal στοιχεία, Ισραηλινή Subterranean Masquerade, οι οποίοι κυκλοφόρησαν αυτό το άλμπουμ, νομίζω ότι πρόκειται, δεν είμαι σίγουρος, δεύτερο, τρίτο άλμπουμ, δεν είμαι σίγουρος, που ακούει στο όνομα Mountain Fever, πραγματικά πάρα πάρα πολύ καλό άλμπουμ για όποιον του αρέσει το progressive metal, με κάποια death metal στοιχεία, που να πλησιάζουν λίγο τους Opeth, άμα καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Για μένα είναι το καλύτερο metal Ισραηλινό άλμπουμ που βγήκε αυτή την χρονιά. Είχα μάλιστα την, πώς το λένε, την τιμή να αγοράσω το άλμπουμ κατευθείαν από το ίδιο το συγκρότημα. Και τώρα, ακόμα ένα άλμπουμ, ακόμα ένα άλμπουμ. Το καλύτερο άλμπουμ κατά τη δική μου γνώμη, παρεπιπτόντως, θα μου πείτε, όπως είπα πριν, δεν πολύ συνδέθηκα με το νέο Exodus, δεν πολύ συνδέθηκα με το καινούριο Godzilla, αλλά ήταν αυτά χάλια άλμπουμς, όχι. Αν υπάρχει κάποιο χάλια εντελώς άλμπουμ πατάτα του 2021, τουλάχιστον από αυτά που άκουσα αυτή τη χρονιά, δεν έπεσε επάνω σε κάποιο συγκεκριμένο άλμπουμ. Ακόμα και το καινούριο, πώς λέγεται, Blood of My Valentine, δεν ήταν και τόσο χάλια όσο κάποιοι το θαύουν. Τώρα όμως, ακόμα ίσως η καλύτερη rock ή hard rock κυκλοφορία αυτής της χρονιάς, αν όχι metal, αλλά hard rock, κατά τη δική μου γνώμη, το καινούριο άλμπουμ των The Pretty Reckless, και πράγμα που δεν το περίμενα να αναφερθώ επάνω τους, οι οποίοι αυτή τη χρονιά βγάζουν το συγκεκριμένο άλμπουμ Death by Rock and Roll, και μιλάμε για μια πολύ καλή hard rock αλμπουμάρα, που αν μην τι άλλο κάποιοι σου λένε ακούγονται σαν Soundgarden εδώ, αν μην τι άλλο σε ένα τραγούδι παίζουν και τα μέλη των Soundgarden μαζί τους, όντως, αλλά πάρα πολύ καλή στο συγκεκριμένο άλμπουμ οι Αμερικάνοι. Και τώρα πάμε στα 30 άλμπουμς της χρονιάς. Λοιπόν, μετά από όλα αυτά τα όλες τις αυτές τις πληροφορίες από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, ξεκινάω από το νούμερο 30 και συνεχίζω μέχρι και το νούμερο 1. Αν μη τι άλλο, πάνω κάτω τα περισσότερα άλμπουμς είναι σε θέση το τι προτιμάω λιγότερο, τι προτιμάω περισσότερο. Όλα τα προτιμάω, όλα τα αγαπάω, αλλά αυτά που έχονται πρώτα είναι και τα πιο αγαπημένα για αυτή τη χρονιά. Στην θέση του 30, νούμερο 30, για μένα έρχεται το καινούριο, μια μεγάλη έκπληξη αυτής της χρονιάς, το καινούριο Therion. Οι Σουηδοί Therion κυκλοφόρησαν το συγκεκριμένο άλμπουμ στα εβραϊκά λέμε Leviathan, okay, Leviathan. Αν και στα αγγλικά προφέρεται ως Leviathan, κάπως έτσι. Okay. Οι οποίοι κυκλοφορούν το συγκεκριμένο αυτό άλμπουμ, το οποίο πραγματικά γυρίζει πίσω εποχή Βόβιν, άμα καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, ή ακόμα και εποχή Gothic Καμπαλά. Πάρα πολύ καλό άλμπουμ, που πραγματικά τους είχα θαμμένους στους Therion. Στα τελευταία τους δύο άλμπουμ, δηλαδή μετά το Citra Acra, τους είχα εγκαταλείψει.
Και στο συγκεκριμένο λοιπόν άλμπουμ μιλάει μια πολύ πολύ καλή επιστροφή, πόσο μάλλον εδώ πέρα όταν ο Christopher έχει δουλέψει και με χοροδία Ισραηλινή στο συγκεκριμένο αυτό άλμπουμ, και από ό,τι φαίνεται θα βγάλουν Leviathan νούμερο 2 μέσα στο επόμενο χρόνο το 2022 και προετοιμάζει να βγάζει μετέπειτα και Leviathan νούμερο 3. Να δούμε αν είναι τόσο καλό όσο το συγκεκριμένο αυτό άλμπουμ, βγήκε στην αρχή της χρονιάς και πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ. Πάμε παρακάτω. Πού να τα βάλω τώρα τα άλμπουμς. Πάμε παρακάτω. Νούμερο 29. Η αγαπημένη Σουηδή Tribulation. Επίσης και αυτοί βγάλαν καινούριο άλμπουμ. Νομίζω βγήκε την ίδια μέρα που και η Ethereum κυκλοφόρησαν το Leviathan. Και μάλιστα έχουν εδώ πέρα και τραγούδι. Leviathans. Λοιπόν, οι Tribulation συνεχίζουν στο στυλ που έχουν πάρει τα τελευταία τους άλμπουμ, όπου παίζουν ένα είδος gothic metal με κάποια black metal στοιχεία, με κάποια death, μελωδικά death metal στοιχεία. Πάρα μα πάρα πολύ καλό το συγκεκριμένο άλμπουμ. Εγώ θα το θεωρήσω, δεν ξέρω γιατί κάποιοι το βάζουν ως black metal άλμπουμ. Έχει, στα φωνητικά ίσως μοιάζει λίγο με black metal, αλλά περισσότερο θα το έλεγα gothic metal, ξεκάθαρο gothic metal, αλλά πολύ καλό gothic metal. Το συγκεκριμένο αυτό άλμπουμ που ακούει στο όνομα Where the Gloom Becomes Sound, και πραγματικά το θεωρώ μια από τις καλύτερες κυκλοφορίες του 2021. Στην 28η θέση, ένα άλμπουμ το οποίο στην αρχή της χρονιάς, όταν κυκλοφόρησε στα μέσα της χρονιάς, δεν με τράβηξε τόσο ιδιαίτερα, αλλά σήμερα το ακούω συνεχώς. Και μιλάω για ένα project περισσότερο, νομίζω one man's band είναι, από την Ελβετία. Και το όνομα του συγκροτήματος είναι Paces the Hiver, στα γαλλικά δεν ξέρω πώς το προφέρω, ο οποίος μάλιστα κυκλοφορεί το δεύτερο full studio album του μετά από τόσο καιρό. Είχε κυκλοφορήσει πολλά demos πιο πριν, αυτά έγινε και γνωστός. Την προηγούμενη χρονιά, το 2020, κυκλοφόρησε το πρώτο studio album, 2 ώρες, και στην προκειμένη περίπτωση βγάζει ένα album λιγότερο ambient, γιατί είναι πιο γνωστός για το ambient επίσης black metal του. Κυκλοφορεί λοιπόν το συγκεκριμένο αυτό πολύ καλό black metal album, το οποίο είναι πολύ lo-fi, πολύ minimalistic, και γι' αυτό κάποιος τους ξένησε τους οπαδούς του, αλλά μιλάμε για μια πολύ καλή δουλειά που ακούει στο όνομα Geister το album. Okay? Πολύ 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 καλό album για αυτή την χρονιά, black metal, minimalistic lo-fi black metal από την Ελβετία. Ωραία, 20, στην 27η θέση η Dark Throne, να μην τι άλλο, η Νορβηγή Dark Throne, οι οποίοι μας βγάζουν αυτό το πολύ καλό άλμπουμ που ακούει στο όνομα Eternal Hails, με ένα πολύ καλό εξώφυλλο. Θα μου πείτε, υπάρχουν καλά συγκροτήματα όπως και ελληνικά συγκροτήματα που έχουν το ίδιο πάλι εξώφυλλο στο παρελθόν. Λοιπόν, παίζουν ένα πάλι στυλ, τα τελευταία χρόνια παίζουν ένα είδος black and doom metal, και πραγματικά το doom εδώ πέρα metal κυριαρχεί, οι επιρροές από Celtic Frost κυριαρχούν. Πολύ καλό άλμπουμ, μάλιστα πως αυτό αποκαλούνται epic black heavy metal. Πάντως πάρα πολύ καλό άλμπουμ για τους Dark Throne και για αυτή την χρονιά. Στην 26η θέση, ένα άλμπουμ το οποίο δεν έγινε πολύ ζητώρος γι' αυτό, οι Burning Witches. Οι Burning Witches είναι ένα συγκρότημα, βασικά ξεκίνησαν από την Ελβετία, αν δεν κάνω λάθος, αλλά σήμερα έχουν μέλη από διάφορες χώρες, αν δεν κάνω λάθος. Να μην τι άλλο, μέλη τους έχουν φύγει και βρίσκονται σήμερα στις Νερβόσα ή στις Κρύπτα. Okay. Εδώ πέρα λοιπόν, που μάλιστα και τα τρία συγκροτήματα κυκλοφόρησαν μέσα στο 2021, εδώ η Burning Witches, ένα all female συγκρότημα, βγάζουν το συγκεκριμένο αυτό album, αν και είχαν κυκλοφορήσει νομίζω και αυτές την προηγούμενη χρονιά album,
το The Witch of the North, το οποίο το βάζω μέσα στις καλύτερες κυκλοφορίες αυτής της χρονιάς. Ιδιαίτερα το τραγούδι Fight of the Valkyries, επίσης το θεωρώ ένα από τα καλύτερα κομμάτια του 2021. Παίζουν φυσικά ένα straight to your face, θα λέγαμε power heavy metal, αλλά πολύ καλά παιγμένο. 25η θέση, η δική μας από την Ελλάδα, νομίζω ότι ίσως είναι one man's band, μην με πιάσετε λάθος, Winter Eternal, που παίζουν φυσικά black, μελωδικό black metal, Steel Dissection και τα λοιπά, αλλά χωρίς να γίνονται εντελώς, δηλαδή χωρίς να, να αντιγράφουν απλά τους Dissection, το κάνουν με πολύ πολύ καλό τρόπο, η Winter Eternal με το καινούριο τους άλμπουμ Land of Darkness, και πραγματικά είναι ένα από τα άλμπουμς του ελληνικού black metal το οποίο άκουσα πάρα πάρα πολύ σε αυτή την χρονιά. Ευχαριστώ επίσης τον Ιρ Μπίρ, τον Ιρ Παλικαράς από τους Speed Rush και τους Nightbreed, τον αδερφικό φίλο Νίρ, που διαμέσου αυτού τους γνώρισα τους Winter Eternal. Λοιπόν, 24η θέση για μένα έρχεται ένα EP, ίσως το μόνο EP που θα αναφερθώ σε αυτή τη χρονιά, η αγαπημένη μου Αμερικάνη Epic Doomsters, Doom Metallers, αλλά φυσικά περισσότερο Epic, Sirith Uncle, μην τι άλλο, πριν από λίγο καιρό είχα βγάλει και, βίντεο για τα καλύτερα, για την το Worst to Best επάνω στο άλμπουμ τους. Οι Sirith Uncle κυκλοφορούν μέσα στη χρονιά, ενώ την προηγούμενη χρονιά μας είχαν κυκλοφορήσει το 5ο καταπληκτικό τους άλμπουμ της επιστροφής Forever Black. Αυτή τη χρονιά, το 2021, μας βγάζουν ένα EP με 4 κομμάτια, παλιά κομμάτια, ακυκλοφόρητα κομμάτια, το Half Past Human, το οποίο μάλιστα είναι πάρα πολύ καλό EP στο στυλ των Sirith Uncle, των παλιών καλών Sirith Uncle. Τώρα, 23η θέση, οι Βρετανοί γνωστοί σε όλους μας Cradle of Filth, Extreme Metalers, αν και φυσικά προέρχονται μέσα από το Black Metal, με το καινούργιο τους αυτό απόνυμα και άλμπουμ Existence is a Futile, κάπως έτσι το νομίζω ότι θα το προφέρουν στα αγγλικά, δεν είμαι σίγουρος. Πάντως μιλάμε ότι Cradle of Filth, ενώ είχαν κάνει μια πολύ μεγάλη κοιλιά εδώ και χρόνια, ο Danny Filth έκανε μια πολύ καλή στροφή και τα τελευταία τους 3 albums είναι ένα και ένα. Δηλαδή από το Hammer of the Witches και μετέπειτα έχουν γυρίσει πραγματικά σε πολύ πολύ καλή φόρμα. Στο συγκεκριμένο μάλιστα άλμπουμ ακούγονται πολύ πολύ, θα λέγαμε, mainstream heavy metal επιρροές και από Iron Maiden, μη τι άλλο, όπως πάντα, και κάποιες thrash metal επιρροές. Θα μου πείτε, έτσι κι αλλιώς στο παρελθόν υπήρχαν αυτές, αλλά είναι ένα πολύ συμπαθητικό άλμπουμ που κυκλοφόρησε μέσα σε αυτή τη χρονιά. Είναι ξεκάθαρο black metal, δεν θα το έλεγα, και ίσως οι τελευταίες δύο προηγούμενες δουλειές του ήταν λίγο περισσότερο black metal σχετικά με αυτήν, με αυτό το συγκεκριμένο άλμπουμ, αλλά πάλι μου λέει μια από τις καλύτερες δουλειές της χρονιάς. Τώρα, στην επόμενη θέση, στην 22η θέση, για μένα έρχεται μια από τις καλύτερες death metal κυκλοφορίες της χρονιάς, που δεν τόσο περίμενα, θα σας πω για ποιο λόγο, οι Σουηδοί At The Gates, οι οποίοι μας βγάζουν το συγκεκριμένο άλμπουμ The Nightmare Of Being. Τώρα προσέξτε, μου άρεσε πάρα πολύ η επιστροφή τους που έγινε πριν μερικά χρόνια, το προηγούμενο τους άλμπουμ της επιστροφής ήταν ένα από τα καλύτερα άλμπουμς των At The Gates, κατά τη δική μου γνώμη. Το προηγούμενο τους άλμπουμ που είχε βγει πριν 2 χρόνια, δεν ξέρω για ποιο λόγο εμένα δεν μου έκατσε τόσο πολύ, αλλά στο συγκεκριμένο αυτό άλμπουμ, που αν μην τι άλλο θα μου πείτε, εντάξει, δεν έχουν τεράστιες διαφορές στο σημερινό τους melodic death metal ήχο τους. Παρ' όλα αυτά το θεώρησε, δεν ξέρω, συνδέθηκα πάρα πολύ με το συγκεκριμένο άλμπουμ των At The Gates αυτή την χρονιά.
Λοιπόν, και τώρα στην 21η θέση, και ίσως το αδικό που το βάζω σε αυτή τη θέση και όχι πιο στις επόμενες θέσεις, οι αγαπητοί Καναδοί Black Metalers Spectral Wound. Όχι Spectral Low, παιδιά. Οι Spectral Wound. Οι Spectral Wound, οι οποίοι μας βγάζουν το τρίτο τους studio album, το λεγόμενο Diabolic Thirst, μέσα στη χρονιά. Και για πολλούς, μάλιστα, θεωρείται ως μια από τις καλύτερες black metal κυκλοφορίες του 2021 και όχι άδικα. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ που για μένα, βέβαια, αν με ρωτάτε προσωπικά, το δεύτερο τους άλμπουμ είναι και το καλύτερο. Αλλά okay, πάρα πολύ καλό, επίσης συμπαθητικό black metal άλμπουμ που κάνει μεγάλες τιμές στο δεύτερο από τον Καναδά, το Quebec του Καναδά, που κάνει πολύ μεγάλη τιμή στο second wave of black metal, ιδιαίτερα από την Νορβηγία. Και ίσως το αδικό που το βάλα στην 21η θέση. Και τώρα πάμε, τελειώσαμε την πρώτη από το τέλος δεκάδα, για να πάμε τώρα στην δεύτερη, στη μεσαία δεκάδα, στα υπόλοιπα albums. Λοιπόν, στην 20η θέση. Στην 20η θέση έρχονται οι Hooded Menace, πώς δεν ξέρω πώς τους προφέρει κάποιος, από την Φιλανδία, οι οποίοι μας κυκλοφόρησαν επίσης ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ, The Tritonus Bell, Tritonus στα ελληνικά, τα ελληνικά βγαίνει η λέξη, αλλά δεν ξέρω πώς το προφέρουν στα αγγλικά, Tritonus, δεν παίζει ρόλο. Εμένα πολύ επίσης καταπληκτικό εξώφυλλο. Για όποιος γνωρίζει τους Φιλανδούς, οι Φιλανδοί παίζουν ένα είδος doom death metal. Περισσότερο doom με death φωνητικά, θα έλεγα. Και μάλιστα στο συγκεκριμένο άλμπουμ έχουν πάρα πολύ heavy metal στοιχεία στον ήχο τους, και αυτό κάνει αυτό το συγκεκριμένο άλμπουμ ιδιαίτερο, πάρα πολύ ιδιαίτερο. Πραγματικά μιλάμε μια από τις πολύ καλές κυκλοφορίες αυτής της χρονιάς. Τώρα, στην 19η θέση, ένα άλμπουμ το οποίο στην αρχή δεν ήξερα πού θα το βάλω ακριβώς, αλλά ακούγοντάς το συνεχώς, συνδέθηκα ακόμα περισσότερο μαζί του, και μιλάω για το τελευταίο καινούριο άλμπουμ των Γερμανών Pirate Metallers Running Wild. Ναι. Ο Ραφ ξαναγύρισε με ένα πολύ καλό δίσκο που ακούει στο όνομα Blood on Blood. Το εξώφυλλο βέβαια είναι χάλια, αφήστε το αυτό στην άκρη. Υπάρχουν κάποιοι που σου λένε, οι Running Wild τι έχουν να προσφέρουν σήμερα. Παιδιά, οι Running Wild φτιάχνουν καινούργια albums που ακούγονται καλά στον ήχο τους. Ίσως η παραγωγή λίγο το θάβει. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Περνάω καλά ακούγοντας το συγκεκριμένο album. Πάρα πολύ καλά. Εμένα μου αρέσει ιδιαίτερα. Υπάρχουν εδώ πέρα δύο κομμάτια τα οποία ίσως είναι λίγο fillers κατά τη δική μου γνώμη. Το Blood on Blood είναι λίγο filler κατά τη δική μου γνώμη, και δυστυχώς που είναι αυτό που ανοίγει το album. Το One Night One Day είναι λίγο περισσότερο μπαλαντοειδές, θα το λέγαμε. Και υπάρχει ακόμα ένα εδώ πέρα τραγούδι το οποίο ίσως εμένα προσωπικά δεν με τράβηξε. Το Wild Wild Nights. Αλλά γενικότερα το album είναι... τα κομμάτια τα υπόλοιπα του άλμπουμ είναι πολύ 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 καλά. Να σας πω την αλήθεια, δεν αναφέρθηκα πιο πριν, περιμένω και το Blazon Stone, το καινούριο Blazon Stone, το Σουηδόν Blazon Stone, το λεγόμενος Damnation, όπως λέγεται. Όχι να κάνω συγκρίσεις μεταξύ Running Wild και Blazon Stone, να μην τι άλλο, αλλά και πάλι νομίζω ότι οι Γερμανοί έχουν φτιάξει ένα πολύ καλό Pirate Metal δίσκο αυτή την χρονιά, και δυστυχώς πέρασε και αυτό λίγο στα αζήτητα. 18η θέση, ένα άλμπουμ και ένα συγκρότημα το οποίο δεν το γνώριζα, βασικά One Man's Band είναι και πάλι, και τους γνωρίζω τώρα με το συγκεκριμένο άλμπουμ. Μιλάμε για μια μπάντα, τα οποία ήταν ένα project από την Ουγγαρία.
που ακούει στο παράξενο αυτό όνομα The Catafalque, αν το διαπροφέρω σωστά, το συγκρότημα του άλμπουμ, το, και το άλμπουμ το συγκεκριμένο λέγεται Vadak. Vadak. Μάλιστα, κατά πρώτη φαίνεται κάτι στα ουγγαρέζικα. Και το άλμπουμ αυτό μου άρεσε πάρα πολύ γιατί μιλάμε για ένα πολύ ιδιαίτερο στυλ. Αυτοαποκαλείται ο ήχος του ως avant-garde metal και ίσως έχει δίκιο. Αλλά ακούτε εδώ μέσα και black metal. Κάποιοι το θεωρούν ως black metal κυκλοφορία, δεν θα το έλεγα ξεκάθαρο black metal. Ακούει κάποιος εδώ πέρα και επιρροές από black metal και επιρροές από electronic music, από electronics. Ακούει και folk μουσική, και folk metal και folk γενικότερα μουσική. Ακούει κάποια thrash metal στοιχεία, κάποια power metal στοιχεία. Όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για ένα πολύ ιδιαίτερο ήχο. Πολύ ιδιαίτερο ήχο που πραγματικά δεν σε αφήνει και τραγουδισμένο μάλιστα εκεί που τραγουδιέται στα ουγγαρέζικα. Δεν σε αφήνει, πώς το λένε, αδιάφορο το συγκεκριμένο άλμπουμ και αυτό το θεωρώ μια από τις καλύτερες κυκλοφορίες αυτής της χρονιάς. Μου αρέσει να ψάχνω σε ιδιαίτερα τέτοια άλμπουμς και κυκλοφορίες και συγκροτήματα που δεν μπορείς να τα βάλεις κάτω από ένα ιδιαίτερο καλούπι ή από ένα συγκεκριμένο μόνο καλούπι. Και πραγματικά μιλάμε για μια πολύ πολύ καλή κυκλοφορία. 17η θέση, ένα άλμπουμ το οποίο το περίμεναν πάρα πολύ οι οπαδοί του συγκεκριμένου συγκροτήματος και γενικότερα οι οπαδοί του καλού παλιού power metal, το καινούριο Halloween. Οι Halloween, οι Γερμανοί Halloween, οι πατέρες εμείς τι άλλο του power metal, έρχονται αυτή τη χρονιά με ένα καταπληκτικό δίσκο από όλες τις πλευρές, το ομώνυμο Halloween. Ορίστε, με ένα καταπληκτικό επίσης εξώφυλλο του Ελληνά του Ισραηλινού σχεδιαστή metal συγκροτημάτων του Ελιράν Καντόρ. Λοιπόν, τι να πω για αυτό το άλμπουμ, τι να πω. Πρώτα απ' όλα ότι μόνο και μόνο ότι είναι η επιστροφή τόσο του Κίσκε όσο και η επιστροφή του Κάι Χάνσεν στο συγκρότημα, αυτό από μόνο του λέει κάτι, okay. Αυτό είναι το ένα θέμα. Τώρα, θα μου πείτε, φτάνει να συγκριθεί με τα δύο Keepers? Όχι. Δεν φτάνει και τα δύο Keepers με κανέναν τρόπο. Αν και εγώ είμαι πάντα οπαδός του πρώτου Keeper, περισσότερο από το δεύτερο Keeper, okay. Αλλά ότι είναι ένα πολύ καλό προσεγμένο power metal album μέσα στο 2021, ναι είναι 100%. Θα μου πείτε βέβαια και εγώ είμαι από εκείνους που γενικότερα προτιμούσα περισσότερο την πορεία των Gamma Ray σε σχέση με την πορεία των Halloween, το μετέπειτα Halloween, αν και οι Halloween βγάλανε καλά albums, και μετά της εποχής του Kai Hansen. Αλλά μιλάμε για ένα πολύ πολύ καλό δίσκο. Το μόνο πράγμα που εδώ πέρα που εγώ το βλέπω ως λίγο ότι χάνει κάπου είναι ότι ο Kai Hansen δεν φαίνεται τόσο πολύ στο συνθετικό τομέα του δίσκου. Ότι πάντως πολύ καλό το συγκεκριμένο καινούριο Halloween. Ένα άλμπουμ το οποίο δημιούργησε, αν μη τι άλλο, αρκετό πάταγο όταν βγήκε μέσα στη χρονιά. Τώρα, στην επόμενη θέση, μιλάμε για το Halloween ήταν στην 17η θέση. Στην 16η θέση, ένα συγκρότημα το οποίο πέρασε και αυτό One Man's Band από ό,τι φαίνεται, και αυτό πέρασε στα αναζήτητα. Γυρίσω στο χώρο του black metal και τώρα πάω στην Φιλανδία, σε ένα φιλανδικό συγκρότημα, συγκρότημα, project, okay, War Moon Lord, έτσι λέγεται το συγκρότημα, και το καινούριο του άλμπουμ, νομίζω ότι είναι το δεύτερο του στούντιο άλμπουμ με το όνομα Battle Spells. Κάποιοι σου λένε, και επειδή βγήκε και από την εταιρεία του Mastermind, των Φιλανδών, του Satanic War Master, με τι άλλο και αυτό είναι One Man's Band, σου λένε ότι υπάρχουν εδώ πέρα στοιχεία που μοιάζει με Satanic War Master. Ναι, υπάρχουν κάποια στοιχεία. Αλλά όχι μόνο. Εδώ πέρα παίζει ένα πολύ καλό, θα λέγαμε κάτι ανάμεσα σε ατμοσφαιρικό και μελωδικό black metal, που ακούγεται και majestic black metal ακούς εδώ πέρα, και φιλανδικό black metal ακούς εδώ πέρα,
Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά το συγκεκριμένο άλμπουμ πραγματικά μου άρεσε τρελά. Και κρίμα και κρίμα και κρίμα που στις, στις διάφορους YouTubers που ασχολούνται με το black metal δεν βρήκα κανένα που να αναφέρθηκε και πάνω στο συγκεκριμένο άλμπουμ ως μια από τις καλύτερες κυκλοφορίες του 2021 και νομίζω ότι πέρασε στα ζήτητα δυστυχώς, γιατί μιλάμε για πολύ καλή δουλειά. 15η θέση, ένα άλμπουμ που βγήκε και αυτό σχετικά στην αρχή, ένα θα λέγαμε πολύ γνωστό συγκρότημα, πάλι όλα τα μέλη του συγκροτήματος γυναίκες, all female band, οι αγαπητές Nervosa, κάποιοι νευρίασαν στην αρχή του χρόνου σε ένα βίντεο, τις ανέφερα ως Nervosa, έχω κάποια μικρή δυσλεξία, αμήν τι άλλο, όχι χωρίς πλάκα τώρα, ναι. Ιδιαίτερα στα αγγλικά και μερικές φορές και στα εβραϊκά. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα τις Nervosa, οι οποίες βγάζουν μέσα στη χρονιά ακόμα ένα άλμπουμ. Η Nervosa ξεκίνησε βασικά από την Βραζιλία, αλλά σήμερα είναι ένα συγκρότημα που έχει μέσα και μέλη από διάφορες άλλες χώρες, και από Ισπανία και μη τι άλλο και από Ελλάδα. Αμή τι άλλο, αυτό είναι και το πρώτο άλμπουμ που παίζει η Ελένη Νότα από την Ελλάδα ως η drummer τους. Και κάνει πολύ πολύ καλή δουλειά. Το συγκεκριμένο άλμπουμ αποκοίνησε στο όνομα Perpetual Chaos. Στο συγκεκριμένο αυτό άλμπουμ παίζουν ένα είδος thrash death metal, περισσότερο προς το thrash με κάποιες death metal κατευθύνσεις. Πολύ πολύ καλό άλμπουμ κατά δική μου γνώμη. Αν μην τι άλλο, κάποια μέλη τους έχουν φύγει τώρα και έχουν κάνει τη σκρίπτα, οι οποίοι βγάλανε και αυτές καινούριο άλμπουμ μες στη χρονιά, οι οποίες αυτές είναι περισσότερο, και αυτές είναι thrash death, αλλά περισσότερο προς τον death. Τώρα, ένα άλμπουμ το οποίο δεν, ένα συγκρότημα καινούριο, δεν τους ήξερα, 14η θέση, οι Αμερικάνοι, Silver Talon, αν προφέρω σωστά το όνομα, και το συγκεκριμένο πρώτο τους ντεμπούτο άλμπουμ, Decadence and Decay. Έφαγα κόλλημα ιδιαίτερο με το συγκεκριμένο άλμπουμ, γιατί πρώτα απ' όλα μιλάμε για μια πολύ καλή προσεγμένη US Power Metal δουλειά, που πρώτα απ' όλα η κύρια επιρροή του είναι η Nevermore και η Sanctuary. Αλλά επίσης έχουν πολύ καλές επιρροές και από Crimson Glory και μερικές φορές και από Hellstar, αλλά ο κύριος κορμός είναι φυσικά Nevermore, Sanctuary, με έναν πολύ καλό τρόπο, χωρίς να κάνουν αντιγραφή. Είχαν κυκλοφορήσει ένα EP πιο πριν, αλλά αυτό είναι το πρώτο του studio album και πραγματικά μιλάμε μια πολύ καλή κυκλοφορία που πάλι επίσης κάποιοι ασχολήθηκαν μαζί της, αλλά πολλοί δεν τους γνωρίζουν ακόμα και είναι λίγο κρίμα. Κάθε οπαδός των Sanctuary, κάθε οπαδός ιδιαίτερα των Nevermore, θα πρέπει να πάει να τους ψάξει. Okay, 13η θέση, και τώρα για εμένα θα έρθουν οι πολύ αγαπημένοι Ολλανδοί Death Metallers Asphyx. Οι Asphyx και αυτοί βγάζουν καινούριο άλμπουμ μέσα στη χρονιά. Για μένα είναι από τα πιο αγαπημένα Death Metal συγκροτήματα όλων των εποχών, οι Ολλανδοί. Το άλμπουμ ακούει στο όνομα Νεκρόσερος, αν και εμείς στα ελληνικά θα το προφέραμε ως Νεκρόκερος περισσότερο. Νεκρόσερος. Σε κάποια σημεία μάλιστα στο συγκεκριμένο άλμπουμ έχουν κάποια στοιχεία που μου θυμίσανε Hail of Bullets, αμήν τι άλλο, ή Bolt Thrower, αμήν τι άλλο, αλλά μιλάμε για, όπως πάντα, Doom Death Metal στην καλύτερη μορφή του. Πάντα οι Asphyx είχαν έτσι και αλλιώς Doom επιρροές στον ήχο τους, αλλά μιλάμε ίσως για μένα τουλάχιστον μια από τις πιο αγαπημένες death metal ή doom death metal από την Ολλανδία ever. Και αυτό βγήκε σχετικά στην αρχή της χρονιάς, το άλμπουμ. Τώρα, 12η θέση, και τώρα θα μου πείτε τι ιερόσυλος είσαι. Μόνο στη 12η θέση το βάζεις. Το καινούργιο Iron Maiden άλμπουμ των Βρετανών, φυσικά βασιλιάδων του metal, που
το λεγόμενο ως Σιντζούσου. Αναφέρθηκα μέσα στη χρονιά για το συγκεκριμένο άλμπουμ. Έκαναν και κριτική επάνω του. Λοιπόν, το άλμπουμ είναι αρκετά καλό. Αρκετά καλό. Νομίζω ότι το The Book of Souls είναι λιγότερο, είναι λίγο πιο καλό σε σχέση, λίγο πιο καλό. Δική μου τοπική γνώμη είναι, okay, σε σχέση με το Σιντζούσου. Αν και τα δύο άλμπουμς τα θεωρώ πολύ καλά, είναι ένα από τα καλά άλμπουμς της καινούργιας πιο progressive φάσης των Iron Maiden. Διπλό το άλμπουμ επίσης. Εδώ πέρα μπορώ να πω ότι The Writing on the Wall για μένα είναι και το πιο αγαπημένο τραγούδι του συγκεκριμένου άλμπουμ. Το πρώτο single που είχε βγει, αμήν τι άλλο, ένα πολύ καλό βίντεο κλιπ. Και ένα από τα αγαπημένα τραγούδια της χρονιάς. Πραγματικά μιλάμε για ένα άλμπουμ το οποίο ακούγοντάς το με τον καιρό συνδέθηκα ακόμα περισσότερο μαζί του, αλλά κρίμα που δεν μπορώ να το βάλω στην πρώτη δεκάδα, να το πω έτσι. Και να σκεφτείτε ότι η Iron Maiden για μένα είναι και συνεχίζει να είναι η πιο αγαπημένη μπάντα όλων των εποχών ever. Τώρα, 11η θέση για μένα έρχεται μία από τις καλύτερες black metal κυκλοφορίες αυτής της χρονιάς, και αυτό είναι One Man's Band. Έχουμε πρίξει με τους One Man's Band στο black metal. Οι Αμερικάνοι, ο Αμερικάνος βασικά. Το συγκρότημα λέγεται Mare Cognitum. Cognitum, αν το διαβάζω σωστά, λατινικός ο όρος, δεν ξέρω αν είναι Cognitum, το πούμε έτσι. Okay. Mare Cognitum, ο οποίος κυκλοφορεί, ο συγκεκριμένος Αμερικάνος, Ιακώβ λέγεται, κυκλοφορεί μέσα στην συγκεκριμένη χρονιά αυτή την αλμπουμάρα που ακούει στο όνομα Solar Paroxysm. Και πραγματικά μιλάμε για ένα πολύ, πολύ, μα πάρα πολύ καλό ατμοσφαιρικό black metal δίσκο. Κάποιοι το λένε cosmic atmospheric black metal, όπως θέλετε πείτε το, πάρα μα πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Και μάλιστα για πολλούς θεωρείται και ως καλύτερος black metal δίσκος αυτής της χρονιάς. Λοιπόν, και τώρα τελείωσα με την μεσαία δεκάδα για να πάω στην και καλά τελευταία δεκάδα, αλλά για μένα είναι η πρώτη, δηλαδή η πιο κυριότερη, η πιο κύρια, η κυριότερη δεκάδα του 2021. Θα μου πείτε τώρα κάποιοι, θα υπάρχουν κάποιες διαφωνίες εδώ πέρα, απλά απλά προσωπική γνώμη είναι βέβαια πάντα. Δέκατη θέση. Στη δέκατη θέση ένα άλμπουμ το οποίο εμένα μου άρεσε τρελά. Οι Πολωνοί, πια δεν είναι μόνο Πολωνοί, έχουν και νομίζω και μέλη από τη Σουηδία. Crystal Viper. Η Crystal Viper της Μάρθα, μην τι άλλο. Γκαμπριέλ, της Μάρθα Γκαμπριέλ, η τραγουδίστριά τους και η frontwoman τους και η αρχηγός του συγκροτήματος. Οι Crystal Viper παίζουν ένα είδος, για όποιον δεν γνωρίζει, επίσης πολύ καλού straight to your face heavy power metal. Αυτή τη χρονιά βγάζουν αυτή την καταπληκτική αλμπουμάρα που ακούει στο όνομα The Cult. Και αυτό είναι από τα άλμπουμ που βγήκε σχετικά, τα πρώτα άλμπουμ που βγήκαν μέσα στη χρονιά. Εδώ πέρα βασικά κομμάτια όπως για παράδειγμα Flooring Madness. Το θεωρώ ένα πολύ καλό κομμάτι. Forgotten Land, Sleeping Giants, Whispers from Beyond, Asenath Wait, τα διαβάζω έτσι χοντρικά, okay. Lost in the Dark, μιλάμε για ένα, και έχουν κάνει μάλιστα και μια διασκευή στο Welcome Home του King Diamond από το album Them. Πάρα πολύ καλό power metal. Καμιά πάρα πολύ καλή power metal κυκλοφορία αυτής της χρονιάς, η Πολωνή βασικά, Crystal Viper. Okay, να συνεχίσω τώρα. Ένατη θέση. Στην ένατη θέση ένα συγκρότημα το οποίο επίσης με ξετρέλανε. Οι Ουκρανοί Black Metallers, Atmospheric Black Metallers, okay, να τους πούμε Atmospheric Black Metallers,
1914 ή αν μην τι άλλο 1914 στα ελληνικά, οι οποίοι κυκλοφορούν την καινούργια τους, το καινούργιο τους αυτό άλμπουμ, νομίζω είναι το τρίτο τους άλμπουμ, αν δεν κάνω λάθος, Where Fear and Weapons Meet. Τι να πω για αυτό το άλμπουμ, τι να πω, πρώτα απ' όλα ξεκινάει μια καταπληκτική άλμπου, ένα καταπληκτικό κομμάτι, ένα καταπληκτικό τραγούδι, μιλάω για το δεύτερο κομμάτι του δίσκου, που αν μην τι άλλο δεν μπορώ να διαβάσω κιόλας, φαίνεται το όνομα του όπλου με το οποίο ο συγκεκριμένος Σέρβος πατριώτης, εθνικόφρον Σέρβος Ιουκοσλάβος, δολοφόνησε, σκότωσε, να πούμε έτσι, τον Κάιζερ, τον Κέσσαρα της Αυστρο-Ουγγαρίας, που ήταν η αφορμή για να ξεκινήσει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Αν μην τι άλλο, όλο το άλμπουμ ασχολείται με το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Αν μην τι άλλο, το συγκρότημα γενικότερα ασχολείται με το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. 1914 είναι ο τίτλος του συγκροτήματος. Αλλά μιλάμε για μια καταπληκτική δουλειά. Καταπληκτική δουλειά, black, με ατμοσφαιρική black metal δουλειά. Σε σημεία μάλιστα που έχουν χρησιμοποιούν και καθαρά φωνητικά από του Holmes, από τους Paradise Lost, ιδιαίτερο και αυτό, του Nick Holmes στο τραγούδι And the Cross Now Marks His Place. Αν μη τι άλλο, έχουν και ένα κομμάτι, το Coward, που είναι ξεκάθαρο Ιρλανδικό, ακούγεται σαν Ιρλανδικό κομματάκι, εντάξει, καθόλου black metal. Τι να πω για αυτό το άλμπουμ. Πραγματικά μιλάμε αυτό και άλλα τραγούδια εδώ πέρα. Όπως για παράδειγμα τον Don't Rain on Me, Harlem Hellfighters ή το Meet God for Conning Hund Waterland στα γερμανικά. Ή το Corps de Aftos Cannons Mitrelaces, σκοτώνω τους τίτλους, ok, ή το Pillars of Fire. Μιλάμε λοιπόν για πάρα πολύ καλό άλμπουμ από όλες τις πλευρές, με ένα πολύ πολύ καλό εξώφυλλο, μια της καλύτερης black metal κυκλοφορίας. Αν σου πούνε κάποιοι, κοίτα να δεις, είναι ατμοσφαιρικό black metal ή με κάποια μελωδικά black metal στοιχεία, αλλά έχει μέσα του και στοιχεία από το death metal, από το μελωδικό death metal, σωστά, έχει στοιχεία και από το doom metal, σωστά. Επομένως κάποιοι που πιουρίστες σου πούνε ότι είναι ξεκάθαρο black metal, ok. Για μένα είναι πολύ καλή κυκλοφορία, πολύ καλή κυκλοφορία. Πάμε παρακάτω. Τώρα στην 8η θέση, ακόμα ένα άλμπουμ το οποίο δημιούργησε πάταγο ιδιαίτερα στην Ελλάδα και το θεωρώ μια της καλύτερες κυκλοφορίες. Η πολύ αγαπημένη Έλληνες Nightfall του Ευθύμη Καραντίμα, που ξαναγύρισαν μέσα στη χρονιά μετά από πολύ καιρό με ένα πολύ καλό άλμπουμ που ακούει στο όνομα At Night We Pray. Αν μην τι άλλο, παίζω και το λογοπαίγνιο We Pray. Okay. Τι να πω για αυτό το άλμπουμ, και μάλιστα να ξαναγυρίζουν στο παλιό τους λογότυπο. Το άλμπουμ είναι καταπληκτικό Nightfall άλμπουμ, που σέβεται το παρελθόν, το Nightfall, από όλες τις πλευρές. Τώρα τι είναι ακριβώς η Nightfall, είναι μελωδικό death, είναι blackened μελωδικό death, είναι gothic blackened μελωδικό death, όπως θέλετε πείτε τους, δεν με ενδιαφέρει. Μιλάμε για τις πιο καλύτερες extreme metal κυκλοφορίες και συγκροτήματα της Ελλάδας γενικότερα. Μπράβο στους Nightfall για αυτή την κυκλοφορία. Έβδομη θέση. Okay. Στην έβδομη θέση ένα συγκρότημα το οποίο είχα ακούσει στην αρχή κάποια πράγματα γι' αυτό, αλλά εδώ πέρα μπορώ να σας πω ότι μου το πρότεινε να το ακούσω ιδιαίτερα ο αγαπητός φίλος Άρης Λάμπος, από το κόμιξ, ο δημιουργός του κόμιξ Μεταλλάδες. Μιλάμε για ένα συγκρότημα το οποίο νομίζω ότι είναι Γερμανοί, ναι, οι οποίοι παίζουν ένα πολύ καλό επικό doom metal, στυλ Solid Eternals και εποχή, και φυσικά επιρροές από Candlemass, ιδιαίτερα η εποχή Lowy στους Candlemass. Αν μην τι άλλο, μιλάω για τους Hill, οι οποίοι βγάζουν νομίζω το τρίτο του στούντιο άλμπουμ, που είναι το συγκεκριμένο, ακούει το όνομα
Preserved in Time. Και πραγματικά, τι να πω για αυτό το άλμπουμ επίσης. Ουα! Αν την προηγούμενη χρονιά είχαμε επίσης του Sorcerer, του Σουηδού Sorcerer, που παίζουν επίσης ένα είδος επικού Doom, Candlemas Steel, Metal, αυτή τη χρονιά έχουμε τους Hill, που ακολουθούν ακριβώς τον ίδιο δρόμο, με ένα πολύ καλό άλμπουμ. Από όλες τις πλευρές, ιδιαίτερα τραγούδια όπως εδώ πέρα Aeon of Darkness, She Left in Silence κτλ. Κτλ. Μιλάμε για πάρα μα πάρα πολύ καλό άλμπουμ από όλες τις πλευρές. Τι να πω, τι να πω. Ένα πολύ καλό επίσης vintage 70s hard rock εξώφυλλο. Τώρα στην έκτη θέση, ακόμα ένα πολύ καλό συγκρότημα και καινούριο συγκρότημα σχετικά και πολύ καλή κυκλοφορία για την ελληνική black metal σκηνή και όχι μόνο για όλη την ελληνική metal σκηνή, η πάρα μα πάρα πολύ καλή Yoth Iria, νομίζω ότι έτσι κανονικά θα διαβάζουμε το όνομα, πείτε μου αν κάνω λάθος, Yoth Iria του αγαπητού Jim Mutilator, αν μην τι άλλο, του αγαπητού φίλου επίσης Δημήτρη Πατσούρη, ο οποίος μαζί με τον Mancus βγάζουν αυτό το καταπληκτικό άλμπουμ, το πρώτο στούντιο άλμπουμ, είχε κυκλοφορήσει και ένα EP πιο πριν, που ακούει το όνομα As the Flames Withers. Ακολουθούν τον παλιό καλό τρόπο, τον Rotting Christ, επιρροές από παλιούς καλούς Βάραθρον, αν μην τι άλλο. Τι να πω για αυτό το άλμπουμ, πραγματικά μιλάμε για μια πολύ καλή ατμοσφαιρική, θα λέγαμε, black metal, ελληνική κυκλοφορία, ελληνικού black metal, επηρεασμένο φυσικά και από Βάραθρον και από Rotting Christ, παλιάς σκοπής, με κάποια heavy metal στοιχεία στον ήχο τους, με ένα καταπληκτικό επίσης εξώφυλλο, από όλες τις πλευρές μιλάμε για μια από τις καλύτερες κυκλοφορίες αυτής της χρονιάς, και πάλι προς τον Τζι, προς τον Δημήτρη, μπράβο, πάρα πολύ καλή δουλειά, που τιμά όλη την ελληνική black metal σκηνή και όλη την ελληνική σκηνή γενικότερα του metal. Πέμπτη θέση. Στην πέμπτη θέση, ένα επίσης συγκρότημα το οποίο το γνώρισα αυτή τη χρονιά, μου ήρθε από το πουθενά, έφαγα επίσης τεράστια σφαλιάρα μαζί του και τρέλα μαζί του. Μιλάμε για ένα συγκρότημα που παίζει ένα στυλ doom, death, όχι, θα το έλεγα καλύτερα, death είπα, θα το έλεγα επικό doom sludge metal. Επικό doom sludge metal, που μισό συγκρότημα νομίζω είναι από τη Γερμανία, μισό συγκρότημα από τη Βρετανία, από την Αγγλία. Μιλάω για τους Throne Hammer, οι οποίοι κυκλοφορούν αυτή τη χρονιά το δεύτερο του στούντιο άλμπουμ Incantation Rites. Μάλιστα η τραγουδίστριά τους, νομίζω ότι είναι transgender, τώρα τραγουδίστρια, δεν θα πω σε αυτό, transgender λοιπόν. Τι να πω για αυτό το άλμπουμ, τι να πω πραγματικά. Όποιος αγαπάει το επικό metal ή όποιος αγαπάει το επικό doom ή με sludge στοιχεία, θα πάει να τους βρει κατευθείαν, κατευθείαν, κατευθείαν. Έχω φάει επίσης κόλλημα μαζί τους, τρελό. Ιδιαίτερα το δεύτερο κομμάτι, The Blood, που τρελό κομμάτι, πάρα πολύ καλό κομμάτι. Επίσης μια από τις καλύτερα κομμάτια του 2021, κατά τη δική μου γνώμη, αλλά όλο το άλμπουμ είναι πάρα πολύ καλό. Και τώρα τέταρτη θέση. Τέταρτη θέση. Στην τέταρτη θέση επίσης ένα άλμπουμ και ένα συγκρότημα καινούριο σχετικά. Καινούριο. Εγώ τους γνώρισα φέτος. Επίσης πολύ ιδιαίτερο. Πραγματικά επίσης έχω φάει πολύ κόλλημα μαζί του. Μιλάμε για ένα one woman's band. Πάλι black metal.
που προέρχεται, βασικά είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αμερικανικό και καλά συγκρότημα, αλλά η Δεσποινής, η οποία παίζει όλα τα όργανα πίσω από το συγκρότημα, και είναι και τραγουδίστρια και τα λοιπά, προέρχεται από το Βέλγιο. Και μιλάω, όπως καταλάβετε, για τους Χούλντερ, την Χούλντερ, όπως θέλετε πείτε το, με το καινούργιο αυτό στούντιο, debut studio album, έχει κυκλοφορήσει διάφορα EP πιο πριν, αλλά αυτό είναι το πρώτο της studio album που ακούει στο όνομα, ένα όνομα που προέρχεται από τα βελγικά, αν δεν κάνω λάθος, God Slaughtering, και ακούει μετέπειτα στον υπότιτλο Hymns of Forlorn Peasantry. Λοιπόν, στο συγκεκριμένο αυτό album παίζει ένα πολύ καλό straight to your face black metal, επιρροές βασικά από Second Wave, νορβηγικό black metal, με folk στοιχεία που μοιάζει πάρα μα πάρα πολύ, χωρίς όμως να αντιγράφει, το Dark Medieval Times των Satyricon. Αλλά το κάνει με έναν πολύ 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 καλό τρόπο, και αυτό για μένα, μπορώ να πω ότι για μένα αυτή είναι μια από τις καλύτερες black metal κυκλοφορίες όλης της χρονιάς. Με ένα πολύ, επίσης πολύ καλό εξώφυλλο, κατά τη δική μου γνώμη. Τρίτη θέση. Τρίτη θέση, ακόμα ένα συγκρότημα που δεν τους ήξερα μέχρι και τώρα, και αυτοί με ξετρέλαναν, και αυτοί οι Αμερικάνοι, ένα τριό βασικά, power trio, οι οποίοι παίζουν ένα είδος, θα λέγαμε, μεταξύ black and speed metal. Okay? Speed metal, heavy metal με black metal στοιχεία. Οι Big Witcher, οι Αμερικάνοι Big Witcher, μάλιστα κυκλοφορούν αυτή τη χρονιά νομίζω το τρίτο τους άλμπουμ που ακούει στο όνομα Cursed Be the Kingdom, με ένα πολύ καλό εξώφυλλο. Κάποιοι σου λένε ότι οι πρώτες τους δουλειές είναι πιο thrash speed metal. Στην προκειμένη δουλειά, στην προκειμένο άλμπουμ, το καινούργιο τους άλμπουμ νίξανε λίγο τις ταχύτητες, αλλά επίσης μιλάμε για μια πολύ 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 καλή δουλειά. Δεν μπορώ να καταλάβω εκείνους που τους κατηγορούν ότι αντιγράφουν τους Tribulation. Όχι κύριοι, δεν αντιγράφουν τους Tribulation. Έχουν το δικό τους ήχο. Σε κάποια στοιχεία θα μου πείτε μοιάζουν, επειδή και οι δύο παίρνουν στοιχεία, και Tribulation και Big Witcher, από το μελωδικό σουηδικό black metal και από τους Dissection. Okay, εντάξει. Αλλά μιλάμε για πάρα πολύ καλό άλμπουμ. Ιδιαίτερα το τραγούδι Valley of the Ravens για μένα είναι το νούμερο ένα αγαπημένο τραγούδι του 2021 κατά τη δική μου γνώμη. Μιλάμε για ένα πολύ καταπληκτικό επίσης βίντεο κλιπ. Μιλάμε για μια εντελώς πολύ ευχάριστη έκπληξη που είχα μέσα σε αυτή τη χρονιά με τους Bee Witcher. Μάλιστα, μέχρι και τα μέσα της χρονιάς νομίζω ότι αυτό το άλμπουμ θα μπει στο νούμερο 1. Είχα τον ενδιασμό. Βασικά είχα τον ενδιασμό μεταξύ αυτού του άλμπουμ και των υπόλοιπων δύο που θα έρθουν τώρα. Ποιο θα μπει πρώτο. Να πω ότι ίσως μια από τις πιο δύσκολες στιγμές αυτής της χρονιάς ήταν να διαλέξω στις πρώτες θέσεις ποιο θα έρθει πρώτο, δεύτερο, τρίτο κτλ. Δύο άλμπουμς μας έχουν μείνει. Δεύτερη θέση. Που, μία ώρα και βίντεο. Στην δεύτερη θέση, ίσως το καλύτερο άλμπουμ που βγήκε μέσα από την ελληνική μετασκηνή αυτής της χρονιάς, τη γενικότερη ελληνική μετασκηνή και από την ελληνική epic power metal σκηνή, άλλοι θα σου πούνε ότι περισσότερο epic, άλλοι θα σου πούνε ότι περισσότερο power metal, δεν με ενδιαφέρει. Μιλάω για τους καταπληκτικούς Warrior Path, οι οποίοι κυκλοφορούν μέσα στο 2021 το δεύτερο τους άλμπουμ, το πολύ 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 καλό The Mad King. Να μην τι άλλο, φέρουν τον τραγουδιστή των Lost Horizon, των Σουηδών Lost, Σουηδών δεν κάνω, Lost Horizon, που ήταν χαμένος εντελώς μετά από τα δύο άλμπουμ στο Lost Horizon, να τραγουδήσει το συγκεκριμένο άλμπουμ. Τι να σας πω παιδιά, επίσης ο Bob Κατσιόνης εδώ πέρα κάνει τρελή δουλειά, τρελή δουλειά. Μιλάμε για ένα πολύ καλό εξώφυλλο για power metal. Ιδιαίτερα η αρχή του δίσκου με το It Has Begun, και ιδιαίτερα με το τραγούδι The Mad King, αλλά όχι μόνο, Beast of Hate, His World Will Fall, πάλι τα διαβάζω εδώ πέρα μπερδεμένα τα τραγούδια, Don't Fear the Unknown, Avenger,
Out from the Shadows, Savage Stripe, Last Tale. Το μόνο τραγούδι που εμένα προσωπικά δεν με τράβηξε τόσο πολύ είναι το Never Ending Fight. Αλλά εντάξει, αυτά προσωπικά γούστα είναι. Αλλά όλο το άλμπουμ γενικότερα μιλάμε για τρελό, καταπληκτικό, πολύ καλό power metal άλμπουμ με επικό στοιχείο που, δεν έχει να, που πραγματικά πλησιάζει πάρα πολύ τις καλές power metal δουλειές που βγαίνανε στη δεκαετία του 90. Πάρα πολύ καλό, προσεγμένο, επικό power metal. Και τώρα, στην πρώτη θέση, όπως σας είπα, ιδιαίτερα τα άλμπουμ όπως το Holder, το άλμπουμ της Holder, το καινούριο Big Witcher, το καινούριο Warrior Path και το άλμπουμ που θα έρθει τώρα, δεν ήξερα ποιο θα βάλω πρώτο, ποιο θα βάλω δεύτερο. Είχα πολύ μεγάλο ενδιασμό. Παρ' όλα αυτά, στην πρώτη θέση για το 2021 για μένα έρχεται το καινούριο καταπληκτικό άλμπουμ των Wolves in the Throne Room. Οι Αμερικάνοι Black Atmospheric Black Metallers ξαναγυρίζουν με μια από τις καλύτερες δουλειές τους ever. Που ακούει το όνομα Primordial Arcana. Προσοχή! Κάποιος τους ξένησε το συγκεκριμένο άλμπουμ γιατί και καλά δεν ήταν τα μακρόστερα τραγούδια τους. Και τα περισσότερα τραγούδια εδώ πέρα είναι σε πιο σύντομη διάρκεια. Δεν παίζει ρόλο, μιλάμε για ένα καταπληκτικό άλμπουμ, καταπληκτικά τραγούδια. Όλα τα τραγούδια εδώ πέρα είναι ένα και ένα. Wolves in the Throne Room, Mountain Magic, Spirit of Lighting, Thaw Eternal Fields, Primal Chasm, Gift of Fire, Underworld Aurora, Master of Rain and Storm. Και το τελευταίο μελωδικό κομμάτι που κλείνει το δίσκο, Eostre. Τι να πω, με ένα καταπληκτικό εξώφυλλο από όλες τις πλευρές, για μένα είναι η νούμερο ένα black metal κυκλοφορία, ιδιαίτερα το ατμοσφαιρικό black metal, η καλύτερη black metal κυκλοφορία όλης της χρονιάς, και όχι μόνο αυτό, το καλύτερο άλμπουμ του 2021. Μακάρι να συνεχίσουμε να έχουμε τέτοιες χρονιές με τόσα πολλά καλά albums από όλες τις κατηγορίες, από το Ισραήλ, την Ιερουσαλήμ, stay metal και stay heavy.